Ο Πρωθυπουργός φτάνει το πρωί της Τρίτης στην Κεφαλονιά. Φίλοι του κόμματος τον υποδέχονται και βγάζουν μαζί του φωτογραφίες. Είναι η πρώτη φορά που επισκέπτεται το νησί του Ιωνίου ως Πρωθυπουργός. Ελλάδα, πού ήταν ξέφραγο Αμπέλη. Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ. Πολύ χαίρομαι για την επόμενη τετραετία κοντά. Αυτό από εσάς εξαρτάται. Πρώτο σταθμό τη επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο νησί του Ιωνίου, η περιοχή Κοκκίγια, που ενημερώθηκε από τον Υφυπουργό Υποδομών Γιώργο Καραγιάννη για την αναβάθμιση του δικού άξονα Πόρο Αργοστόλη, που συνδέει το μεγαλύτερο επιβατικό λιμάνι με την πρωτεύουσα τη Κεφαλονιά. Το έργο αυτό θα βελτιώσει την ποιότητα ζωή των πολιτών και των ταξιδιωτών και αναμένεται να δημοπρατηθεί με προϋπολογισμό τη τάξη των 55 εκατομμυρίων ευρώ. Ο δικός άξονας είναι αυτή τη στιγμή 37 χιλιόμετρα. Τι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά έχει? Ότι περνάει μέσα από πάρα πολλούς οικισμούς. Και αυτό μας δίνει κάποιες περιορισμένες δυνατότητες. Εμείς αυτό το οποίο μπορούμε να εξασφαλίσουμε είναι ότι θα τρέξουμε την αδειοδοτική διαδικασία όσο το πιο γρήγορα γίνεται, να πάρουμε τις περιβαλλοντικές εγκρίσεις, ώστε με το καλό σύντομα να έχουμε προσωρινό ανάδρομο και τα έργα να ξεκινήσουν το στομότερο δυνατό. Εντός του 2023 θα ξεκινήσουμε τα έργα. Ένα δρόμο ο οποίος θα είναι όσο το δυνατόν πιο ασφαλής. Δεν μπορούμε να κάνουμε θαύματα σε ένα υφιστάμενο οδικό δίκτυο, όμως οι παρεμβάσεις στις οποίες δρομολογούμε θα ξεπεράσουν τα 50 εκατομμύρια, θα μετατρέψουν τον δρόμο αυτό σε έναν δρόμο ασφαλή αλλά κυρίως ανθεκτικό. Υπάρχει ένα πλεονέκτημα όταν έρχομαι ο ίδιος, είναι ότι όλοι αναλαμβάνουν δεσμεύσεις τις οποίες μετά πρέπει να τηρήσουν. Αμέσως μετά ο Πρωθυπουργός επισκέπτεται το Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς, διαπιστώνοντας ειδήσεις όμως τις ελλείψεις που υπάρχουν, συνοδευόμενος από την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας Μίνα Γκάγκα και προαναγγέλλοντας προκήρυξη θέσεων για την κάλυψη του νοσοκομείου με γιατρούς και νοσηλευτές. Θα προσθέσουμε προσωπικό στο νοσοκομείο. Ήδη η αρμόδια αναπληρώτρια Υπουργός έχει καταρτήσει το σχετικό σχέδιο. Θα ανοίξει επιτέλους η πολύπαθη μονάδα εντατικής θεραπείας, η οποία παραμένει κλειστή εδώ και πολλά χρόνια, μην τιμώντας με αυτόν τον τρόπο μια πολύ σημαντική δωρεά η οποία έγινε στο νοσοκομείο. Θα κατασκευαστούν νέα κέντρα, νέα τμήματα επειγόντων περιστατικών, τα οποία είχα την ευκαιρία να δω και ελπίζω να τα έχουμε έτοιμα και πριν το τέλος του έτους. Θεσμικοί φορείς Κεφαλονιάς έδεσαν στον Κυριάκο Μητσοτάκη τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος στο κτίριο της περιφέρειας, που το μεσημέρι της Τρίτης πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τους φορείς. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού γίνεται σε μια συγκυρία που η χώρα δοκιμάζεται από την τουρκική προκλητικότητα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να στέλνει μήνυμα στήριξης στις δυνάμεις του λιμενικού σώματος. Η εκτίμηση που έχουμε και η στήριξη που έχουμε φτάσει στο λιμενικό είναι δεδομένη και το λιμενικό προλαμβάνει της εκτίμησης όλων των Ελλήνων και όλων των Ελλήνων. Τον Πρωθυπουργό στην Κεφαλονιά συνόδευε πλειάδα μελών του Υπουργικού Συμβουλίου. Ανάμεσά τους η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα, ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, Υφυπουργός Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δόμνα Μιχαηλίδου και Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής και αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές, Χρήστος Τριαντόπουλος.